Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στο θέμα που νομίζω ότι το περιμένει πολλοί κόσμος, πολλοί καταναλωτές των τηλεθερμάσεων, τόσο στην πόλη της Κοζάνης, όσο στην πόλη της Εορδαίας και στο αντίστοιχο δίκτυο τηλεθέρμανσης, αλλά και στην πόλη του Αμιντέου. Έχει ανοίξει λοιπόν η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να προσκομίσουμε τα τελευταία τιμολόγια σε σχέση με την περίοδο τη χειμερινή λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Η κοινή υπουργική απόφαση έχει εκδοθεί και από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τις 15 του μήνα υπάρχει το χρονικό περιθώριο. Όμως λεπτομέρειες θα δούμε τώρα με τον γνωστό φοροτεχνικό λογιστή της Κοζάνης, τον Κώστα τον Θοδωρίδη, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε Θοδωρίδη, πώς ακριβώς έχει η κατάσταση για κάτι το οποίο έχουμε ξανααναφέρει πολλές φορές, το περιμέναμε, αλλά δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή. Καλησπέρα σας καταρχάς. Όντως το είχαμε αναφέρει. Το είχαμε επισημάνει καταρχάς το πρόβλημα, την εκκρεμότητα, το πούμε αυτή, από την πρώτη μέρα που λειτουργήσε το σύστημα για την επιδότηση θέρμανσης. Και από τότε το συζητήσαμε πολλές φορές. Φαίνεται ότι λύνεται κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα με αυτή την υπουργική απόφαση, με την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Έτσι λοιπόν έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή, ούτως ώστε να μπορούμε να καταχωρήσουμε λογαριασμούς τηλεθέρμανσης που έχουν εκδοθεί μετά το κλείσιμο του συστήματος πια. Δηλαδή, λογαριασμοί που έχουν εκδοθεί έως και την 30 Ιουνίου του 2022, προσέξτε, που έχουν εκδοθεί, που γράφουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2022, μπορούν πλέον να καταχωρηθούν στην πλατφόρμα μέχρι και τη 15η Ιουλίου. Μία ακόμη εβδομάδα δηλαδή περίπου έχουμε περιθώριο για να τους καταχωρήσουν. Επομένως, που δεν πρόλαβαν να καταχωρήσουν τους τελευταίους λογαριασμούς που έλαβαν για την τηλεθέρμανση, έχουν τώρα ένα περιθώριο να τους καταχωρήσουν και να μπορέσουν να διεκδικήσουν και το υπόλοιπο του επιδόματος που δικαιούνταν και δεν μπόρεσαν να το λάβουν. Αυτή είναι στην ουσία όλη η ιστορία. Λύνει το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την τηλεθέρμανση και μένει τώρα να δούμε πώς θα προσαρμοστεί η απόφαση και πώς θα ενσωματωθεί στην επιδότηση για την επόμενη χρονιά, που θα πρέπει να προβλεφθεί από πριν για να μην δημιουργηθεί πάλι αυτό το πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί. Δεν μπορεί να γίνεται πάντα με τροποποίηση των αποφάσεων στο εξής. Τώρα μιλούμε για αυτούς που ήδη έχουν ενεργοποιημένη την διαδικασία και είναι δικαιούχοι. Δεν μιλούμε, για να μην παρεμηνευτεί, δεν μιλούμε για κάποιους που ενδεχομένως τώρα θα θέλουν να μπουν στο σύστημα, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές που είχε λειτουργήσει η εφαρμογή, τα στάδια είναι δύο. Κατά πρώτη φάση του για να πάρουμε το επίδομα είναι να υποβάλουμε την αίτηση. Οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί το χειμώνα μέχρι το Δεκέμβρη, μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη περίπου ήταν η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων μετά και από κάποιες παρατάσεις. Όποιος δεν έχει κάνει αίτηση, δεν μπορεί τώρα να κάνει αίτηση και να μπει στο Μητρό Δικαιούχων. Αυτό που ισχύει τώρα είναι μόνο για αυτούς που έχουν κάνει αίτηση, πήραν ένα μέρος του επιδόματος που δικαιούνται και τώρα μπορούν απλώς να καταχωρήσουν τους λογαριασμούς που έλαβαν εκ των υστέρων και δεν πρόλαβαν να τους καταχωρήσουν, για να πάρουν και το υπόλοιπο επίδομα το οποίο δικαιούνται, το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος που δεν έχουν λάβει. Δεν μπορούν να γίνουν νέες αιτήσεις. Έχουμε τάξη μεγέθους πόσο είναι αυτό το ποσό που κατά μέσο όρο θα πάρουν οι καταναλωτές? Κυμαίνεται σε σχέση με τον κάθε καταναλωτή. Υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τον κάθε καταναλωτή. Το θέμα είναι ότι επειδή οι πρώτοι λογαριασμοί της τηλεθέρμανσης που εκδόθηκαν μέσα στο χειμώνα και μέχρι τον Μάρτιο, ας το πούμε, είναι συνήθως χαμηλά τα ποσά, γιατί οι λογαριασμοί αυτοί είναι έναντι, ένα μεγάλο ποσό του επιδόματος δεν μπόρεσαν αυτοί οι δικαιούχοι, οι καταναλωτές, να το διεκδικήσουν. Οι μεγάλοι λογαριασμοί στην ουσία εκδόθηκαν μετά το κλείσιμο της εφαρμογής, δηλαδή μετά τις 15 Απριλίου, και επομένως τους μεγάλους λογαριασμούς δεν μπόρεσαν να τους καταχωρήσουν μέσα στο σύστημα. Δηλαδή, κάποιος που μπορεί να δικαιούται 330 ευρώ, ας πούμε, επίδομα θέρμανσης, χωρίς να έχει προσαυξήσει λόγω τέκνων κτλ., μπορεί να έχει πάρει 100 ευρώ τώρα, 120 με βάση την κατανάλωση του χειμώνα, ενώ θα μπορούσε να πάρει άλλα τόσα χρήματα.
και δεν μπόρεσε να τα λάβει. Τώρα που θα περάσει τους λογαριασμούς που έχουν μεγαλύτερα ποσά, ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι όλο το υπόλοιπο αυτό, θα μπορέσει να το λάβει και η πληρωμή θα γίνει μέχρι τη 10 Αυγούστου. Μέχρι τις 10 Αυγούστου λοιπόν θα πάρει τα χρήματα από τα τελευταία τιμολόγια. Και φαντάζομαι, επειδή θα είναι και εξοφλητικά, θα είναι μεγάλο το βάρος, όπως σωστά περιγράψατε. Έτσι, ακριβώς έτσι. Βέβαια, έχουμε και κάποιες περιπτώσεις που μας έχουν αναφέρει ότι περιμένουν ακόμη και άλλους λογαριασμούς που δεν έχουν έρθει, οι οποίοι δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσουν να έρθουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την καταχώρηση των παραστατικών αυτών. Αλλά πάντως πιστεύω ότι σίγουρα είναι καλύτερη η κατάσταση όπως και να έχει. Υπάρχουν λογαριασμοί δηλαδή με υψηλά ποσά που δεν έχουν περαστεί και σίγουρα θα βοηθήσουν όλους τους δικαιούχους να λάβουν ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι ολόκληρο το επίδομα, το υπόλοιπο του επιδόματος που δικαιούνται. Υπήρξε εγκρίνια στα γραφεία σας για πολίτες οι οποίοι ενδεχομένως και λόγω εισοδήματος τέθηκαν εκτός και αποκλείστηκαν από το επίδομα? Υπάρχει πάντα αυτό, κάθε χρόνο υπάρχει αυτό, και λόγω εισοδήματος που τίθενται εκτός ή και για άλλους λόγους που μπορεί να τίθενται εκτός. Και φυσικά υπήρχε και εγκρίνια για τους λογαριασμούς που δεν μπόρεσαν να καταχωρήσουν. Αυτό ήταν ένα θέμα συζήτησης που κυριαρχεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στα γραφεία μας, που φέρνουν δηλαδή άνθρωποι λογαριασμούς ενώ είχε τελειώσει η προθεσμία για την καταχώρηση και μας λένε ότι εγώ έχω αυτό το λογαριασμό, ας πούμε, γιατί να μην μπορέσω να πάρω. Δυστυχώς δεν υπήρχε δυνατότητα μέχρι στιγμής. Μακάρι να διορθωθούν αυτά από τις παρατηρήσεις και τα όσα έχουν προκύψει από την εμπειρία αυτής της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του μέτρου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θοδωρίδη. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Ανακεφαλαιώνοντας, μέχρι 15 Ιουλίου λέμε ότι πρέπει να καταθέσουμε αυτά τους λογαριασμούς και μέχρι τις 10 Αυγούστου θα περιμένουμε να μπουν στους λογαριασμούς μας, στους τραπεζικούς, τα χρήματα. Μόνο όσοι έχουν ήδη λάβει ένα μέρος του επιδόματος, όσοι έχουν κάνει αίτηση το χειμώνα, πήραν ένα μέρος για τους πρώτους λογαριασμούς και τώρα θα πάρουν το υπόλοιπο. Δεν μπορούν να γίνουν νέες αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης και σίγουρα όχι για άλλα καύσιμα. Μιλάμε τώρα μόνο για την τηλεσφαιρική θέρμανση και για το φυσικό αέριο που δεν αφορά την περιοχή μας βέβαια. Για τις περιοχές τέλος πάντων που καταναλώνουν φυσικό αέριο υπήρχε επίσης μια μικρή πρόβλεψη και εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.